θέση μέσα. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ξεσηκωμός σε όλη την Ελλάδα, όπως υπάρχει και εδώ. Θα πει κάποιος ότι μα ναι, εντάξει, κάθε χρόνο γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ θα πω δεν είναι έτσι. Και δεν είναι έτσι γιατί βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι όλα αυτά τα χρήματα που μαζεύτηκαν από την υπέρ φορολόγηση δίνονται και καλώς δίνονται σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες βλάφτηκαν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι θα έπρεπε μέσα σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες να είναι αγρότες. Και βέβαια καλό είναι πάντοτε οι κυβερνώντες να θυμούνται ότι κάποια πράγματα τα οποία τα λέγανε πριν από 5 χρόνια, όταν ήταν σαν αντιπολίτευση, και εσύ για όλους αυτό, όχι για τον κύριο Τσίπρα συγκεκριμένα και μόνο, είναι κακή συνήθεια αυτή που υπάρχει στην Ελλάδα. Όσο κάποιος είναι στην αντιπολίτευση να λέει, και όταν πάει στην κυβέρνηση, στη διοίκηση, να κάνει ακριβώς τέτοια πράγματα που κάνει και οι προηγούμενοι. Άρα λοιπόν είναι ευκαιρία να αποδείξει η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα ότι δίνει την αξία την οποία πρέπει στους αγρότες. Δύο δήμαρχος είναι λίγο νεότερος ηλικιακά. Κύριε Δήμαρχε, μάλλον εκείνο το τραγούδι από το αγροτικό κίνημα ήρθε ο βουλευτής στο χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ, δεν το έχετε ξεχάσει ή δεν το έχετε ακούσει. Αυτό μου θυμήσατε. 5 χρόνια συμπληρώνουμε στη διοίκηση, μία ειδική συνεδρίαση για το αγροτικό δεν κάναμε. Τώρα θυμηθήκαμε και τα ρίχνουμε και στην κυβέρνηση και στους άλλους. Θα συμφωνήσω και με τον κύριο Μελιόπουλο, έπρεπε να γίνει μία ειδική συνεδρίαση, να φωνάξουμε τους αγρότες, όλους τους οργανισμούς, τους φορείς, τους συνεταιρισμούς, να δούμε πού μπορούμε να παρέμβουμε στο κόστος παραγωγής, πού μπορούμε να βοηθήσουμε, πού όχι. Προεκλογικά τους θυμηθήκαμε. Θα συνεχίσω. Τι ήσασταν? Πότε ήσασταν? Εδώ, το Δημοτικό, το Δημοτικό Συμβούλιο, το καταρακώνεις και λες ήμουνα εκεί. Πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Πήρε κάπου απόφαση. Εσύ δεν ήσουν εδώ πέρα. Πού πράγμα? Για πες, δεν άκουσα, για πες. Έτσι, ακούς. Όχι, για πες. Τι να είμαι εδώ. Τι να είμαι εδώ. Να πάρεις να διαβάσεις. Τι να διαβάσω? Χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου τι κάνεις? Μόνος σου αποφασίζεις. Πώς παίρνεις αποφάσεις χωρίς Δημοτικό Συμβούλιο? Καλία. Στο Δημοτικό Συμβούλιο έφερες θέμα ειδικό. Έφερες θέμα ειδικό. Όλα από εδώ μέσα. Καλά που έρθαν οι εκλογές και θυμήθηκες στην τάξη αυτή. Αυτό γιατί δεν το λες? Γιατί δεν λες ότι θυμήθηκες τώρα? Ποια κοινά? Άσε. Εντάξει, του θυμήθηκες τώρα. Γι' αυτό το τραγούδι στο αφιέρωσα. Για σένα είναι το τραγούδι. Θεωρώ ότι μας δόθηκε η ευκαιρία και κάναμε σαφώς παραπάνω πράγματα από αυτά που θα μπορούσαμε για την αγροτική ανάπτυξη. Και λέω μας δόθηκε η ευκαιρία γιατί υπήρξε δυνατότητα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η συνεργασία της πολιτείας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να απορροφήσουμε, να βοηθήσουμε εμείς σαν Δήμος, που δεν θα μπορούσαμε σε καμία άλλη περίπτωση, να βοηθήσουμε να απορροφηθούν πολύ μεγάλες ποσότητες φρούτων, είτε για διάθεση ως νοπά προϊόντα, είτε για χυμοποίηση. Πραγματικά βοηθήσαμε τους αγρότες να αυξήσουν το εισόδημά τους. Αυτά όλα υπάρχουν σε νούμερα. Πάνω από 8 εκατομμύρια κιλά ήταν αυτά τα οποία διακινήθηκαν με τη βοήθεια του Δήμου, κύριε Κάκαρη. Και βέβαια δεν ήμασταν εμείς που επιλέξαμε το πόσα θα πάνε για χυμοποίηση ή πόσα θα δοθούν ως νοπά προϊόντα. Αυτά ήταν συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης. Εμείς ήμασταν αυτοί που πραγματικά βοηθήσαμε και δύο πολύ δύσκολες χρονιές, όπως ήταν το 2016 και το 2017, δώσαμε μία έστω μικρή ανάσταση στους παραγωγούς. Και αν θα το ρωτήσετε αυτό το πράγμα σε προέδρους συνεταιρισμών, θα σας απαντήσουν. Με τον τρόπο ακριβώς που απαντάω. Και βέβαια κυρία Αγγελίνα, κάναμε και σεμινάρια, ήσασταν και παρόν. Κάναμε ημερίδες, ήσασταν παρόν. Και το γνωρίζετε αυτό το πράγμα.
Θα πω και εγώ δύο πράγματα, μια και το θέμα των αγροτών αφορά έναν κλάδο εργαζομένων που αριθμεί περίπου 700.000. Για μια χώρα, την Ελλάδα, η οποία είναι καθαρά αγροτική, και για έναν Δήμο, το Δήμο Βέρειας, που και αυτός είναι καθαρά αγροτικός Δήμος. Εδώ και 20 μέρες οι αγρότες όλης της Ελλάδος βρίσκονται σε κινητοποιήσεις από την Κρήτη, τη Θεσσαλία, τις Σέρες και σε άλλους νομούς της Ελλάδος, περίπου 23 μπλόκα αριθμούν. Να αναφέρω ότι στις κινητοποιήσεις αυτές, δεν ακούει ο Δήμαρχος, δεν μπορώ να συνεχίσω. Συνεχίστε κύριε Αγγελίνα. Ορίστε. Συνεχίστε. Ναι, αλλά δεν ακούει ο Δήμαρχος. Συνεχίστε κύριε Αγγελίνα. Δεν είναι, είναι αγένεια. Νομίζω. Συνεχίστε όμως εσείς. Να αναφέρω ότι στις κινητοποιήσεις συνεχίζει ο Δήμαρχος. Εντάξει, έτσι είναι τα αυτά. Στην αναφέρω ότι στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και οι αγρότες του Δήμου μας με τον Σύλλογο Γεωργών Βέρειας που έχει έδρα στην Κουλούρα. Ορίστε. Ο ένας συμμετέχει. Οι αγρότες αγωνίζονται για δύο πράγματα. Για την μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων που παράγουν σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και δεύτερον για τις κατώτατες εγγυημένες τιμές των προϊόντων που παράγουν, οι οποίες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Ένα τρίτο βέβαια που πάντα μπαίνει στους αγώνες τους είναι και το φορολογικό, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, καθώς και το συνταξιοδοτικό. Οι αγρότες συνταξιοδοτούνται στα 67 χρόνια. Άνθρωποι οι οποίοι είναι όλη μέρα στο κρύο και στον ήλιο να συνταξιοδοτούνται στα 67. Η μείωση του κόστους παραγωγής στην οποία αναφέρονται και αγωνίζονται οι αγρότες έχει να κάνει με το πετρέλαιο, με τα αγροτικά εφόδια, τα οποία είναι τα λιπάσματα, φάρμακα κλπ, καθώς και με το φορολογικό. Αυτά τα τρία είναι αυτά που συντελούν στο να είναι αυξημένα τα κόστη των προϊόντων που παράγουν οι αγρότες. Το άλλο θέμα, οι κατώτες εγγυημένες τιμές, έχω να αναφερθώ για πολύ λίγο, δεν είμαι αυτός ο οποίος θα καθορίσει τις τιμές, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι κατώτες εγγυημένες τιμές αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο επιθυμούν οι αγρότες, γιατί οι τιμές είναι τόσο μικρές, οι οποίες καμιά φορά είναι τόσες που το κόστος παραγωγής είναι μεγαλύτερο. Είναι κατώτατος και από το κόστος παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι φέρνει τους αγρότες σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση, με αποτέλεσμα να σκέφτονται να παρατήσουν, να καλλιεργούν τα κτήματά τους. Μέχρι τώρα, εδώ και 20 μέρες, κύριε Κούντρα, αφού δεν μας ακούει ο Δήμαρχος, τουλάχιστον ακούστε με εσείς, έτσι, καλά δεν λέω. Κύριε Αγγελινά. Ναι. Μετά από κάποιους, υπάρχουν... Μέχρι τώρα, στις 20 μέρες που αγωνίζονται οι αγρότες, αυτός ο μεγάλος κλάδος της ελληνικής κοινωνίας, δεν έχει φέρει κανένα αποτέλεσμα. Η σημερινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δώσει καμιά λύση, δεν έχει ακόμα καν συζητήσει και υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Οι αγρότες έχουν κλιμακώσει τον αγώνα τους πλέον και θέλουν να κατέβουν στην Αθήνα. Τώρα είμαι τρακτέρ, είμαι αυτοκίνητα, δεν ξέρω, πάντως με κάποιο τρόπο για να έρθουν σε συνομιλίες και σε συζήτηση για τα θέματα τα οποία τους απασχολούν με τα αρμόδια, συναρμόδια υπουργεία. Και εννοώ τα συναρμόδια υπουργεία δεν είναι ένα, είναι της αγροτικής ανάπτυξης, της εργασίας και το οικονομικό, το οποίο έχει αυτό σχέση με το συνταξιοδοτικό κτλ. Και ένα άλλο. Ωραία. Ο αγροτικός τομέας, να αναφερθώ λίγο γενικότερα, τελειώνω γιατί έχασα λίγο χρόνο. Κύριε. Ένα λεπτό λίγο. Εντάξει, ας είναι και λίγο παραπάνω. Okay, εντάξει. Ας τελειώσουμε και 8 και 34. ο αγροτικός τομέας είναι από τους λίγους εναπομένους κλάδους στην ελληνική κοινωνία που φέρνει συνάλλαγμα και κρατεί την ελληνική οικονομία. Τώρα, επειδή αναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι στους αγρότες, δεν θέλω να δημιουργήσω ούτε ένταση στα λόγια, αλλά δεν ξέρω με ποιον τρόπο σε αυτές τις κινητοποιήσεις ο Δήμος Βέρειας μέσω της αγροτικής ανάπτυξης και μέσω άλλων ανθρώπων συμπαρίσταται στον αγώνα. Πιστεύω ότι συμπαρίσταται.
Να αναφερθώ επίσης ότι χρειάζεται μια υποστήριξη από όλους τους κλάδους του Δήμου μας, οι αγρότες σε αυτή τη φάση που βρίσκονται, από όλους τους κλάδους των εργαζομένων, και να πω ότι θα έπρεπε να παίζει ένα διαφορετικό ρόλο ο Δήμος Βέρειας, όχι μόνο συμμετοχής, τον οποίο παίζει, δεν αμφισβητώ, σε αυτές τους αγώνες και σε αυτές τις κινητοποιήσεις που οι οποίες γίνονται εδώ και χρόνια. Έτσι. Να πούμε ότι τα τελευταία 5 χρόνια οι αγρότες βρίσκονται σχεδόν κάθε χρόνο στους δρόμους για τα αιτήματα τα οποία οι άνθρωποι νομίζω ότι έχουν απόλυτο δίκαιο. Για να προλάβω την απάντηση του Δημάρχου, γιατί νομίζω ότι ξέρω, έχουμε χρόνια εδώ σε αυτή την αίθουσα, ότι η αγροτική, η Αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι μόνο στο να μπορεί να κάνει συντήρηση στους αγροτικούς δρόμους και τέλος πάντων συντήρηση στα αρδευτικά δίκτυα κτλ. Συμφωνώ με αυτό, είναι μέσα στο θέμα της του αντικειμένου της αγροτικής ανάπτυξης, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να ασχοληθεί και με άλλα πράγματα, και με ημερίδες και τα λοιπά, οι οποίες γίνονται αλλά πολύ λίγες και με όχι πρωταρχικό ρόλο τον Δήμο Βέρειας. Ολοκληρώστε, κύριε Αγγελίνα, σε παρακαλώ. Τώρα τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο. Θα μπορούσε να γίνουν αυτόνομοι, δηλαδή να γίνουν κάποιες ημερίδες με κάποια θέματα σοβαρά, όπως αυτό το θέμα των τιμών. Τώρα θα μου πείτε ότι δεν μπορεί να το λύσει η κυβέρνηση, θα το λύσει ο Δήμος Βέρειας, αλλά θα μπορεί να κάνει προτάσεις. Εξάλλου, ένας Δήμος, ένας Δήμαρχος, μια δημοτική ομάδα, εκεί θα φανεί, εκεί θα κάνει τη διαφορά από κάποιους άλλους Δήμους στην Ελλάδα. Ότι εκεί μπορεί να δώσει μια λύση, μια πρόταση, την οποία μπορεί να πάρει η κυβέρνηση ή το κάθε Υπουργείο Ανάπτυξης. Πάντως, προεκλογικά, κύριε Δήμαρχε, χωρίς να θέλω να κάνω αντιπολίτευση, το λέω έτσι απόλυτα με κανένα θέμα. Για τον αγροτικό τομέα είχατε γράψει και άλλα πράγματα εκτός από αυτά που ανέφερα προηγουμένως, τα οποία βέβαια δεν είναι αυτή τη στιγμή. Για το πρόγραμμα της θητείας, την οποία συμμετείχα και εγώ, όσον αφορά τον αγροτικό τομέα. Θα σταματήσω εδώ και ευχαριστώ. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε.